Γεια χαρά, μαγκές. Παιδιά, θα αρχίσουμε την εκπομπή, κάτι που μας στεναχώρησε και εμένα και εσάς, με ένα παιδί 30 χρονών παλικάρι, ο Τζορτζ Μπάλτοκ, δεξί μπακ της Εθνικής, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στην πισίνα του σπιτιού του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εγώ έχω να πω, κρίμα το παλικάρι, κρίμα το παιδί, συλληπιτρία στην οικογένειά του, στη γυναίκα του. Έχει και ένα παιδάκι. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και το, βέβαια και το παιδί, το 30 χρονών παιδί τώρα. Κρίμα. Κρίμα, τα συλληπιτρία μου, από μένα, από τα παιδιά εδώ της εκπομπής. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Δεξιμπάκ ήτανε. Και δεν τον είχε πάρει μαζί του σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ενεργεία, είναι ο παίκτης της Εθνικής, έτσι. Έπαιζε και στον Παναθηναϊκό, δεν παίζει, ναι. Αν τον είχε πάρει, τώρα μπορούσε να μην είχε γίνει. Αλλά τώρα λέμε με το αν και με αυτά. Κρίμα το παλικάρι, κρίμα. Να πω και τη γνώμη μου σε αυτό επάνω. Μία γνώμη θα πω. Για μένα, αύριο, η Εθνική Ελλάδος δεν πρέπει να παίξει. Πρέπει να πάρει αναβολή το παιχνίδι με την Αγγλία. Εντάξει, δεν είναι και τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Γιατί είναι εν ενεργεία. Δεν είναι ότι έπαιζε κάποτε στην Εθνική. Μακάρι να αναβληθεί, να γυρίσουν παίχτες πίσω. Θα θέλουν πολύ να πάνε στο παιδί. Να... Τι να πω, δεν είναι... Εγώ είπα τη γνώμη τώρα, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει η UEFA, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα και οι παίκτες της Εθνικής πώς θα παίζουν μπάλα όταν μάθανε αυτό το γεγονός. Πώς θα παίξουν μπάλα. Θα ήταν καλό να μην γίνει το παιχνίδι. Σιγά δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας παίξουν άλλη μέρα. Δεν ξέρω αν γίνεται κιόλας. Εγώ είπα τη γνώμη μου τώρα, έτσι σαν τάκης τη λέω. Κρίμα το παλικάρι, κρίμα το παιδί. Α, τέτοια πράγματα είναι. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, παιδιά. Οπότε να προσέχετε όλοι σας, τα παιδιά σας, τα πάντα. Το έχω πει πολλές φορές για τα παιδιά, γιατί ειδικά τα παιδάκια τα μικρά κινδυνεύουν από ένα σωρό... από ένα σωρό που μπορεί να τους τύχουν ή στο σχολείο, στο δρόμο, παντού. Υπάρχουν και ανώμαλοι, υπάρχουν και εγκληματίες, υπάρχουν ένα σωρό. Τέλος πάντων, τώρα, κρίμα που έγινε αυτό στο παιδί. Να συνεχίσω να πω τώρα κάτι άλλο, γιατί δεν άρχισαμε καλά την εκπομπή με αυτό το γεγονός. Να συνεχίσω όμως τώρα λίγο στα δικά μας, να ξεφύγουμε, γιατί όσο και να μιλάμε είναι ένα γεγονός που μας θλίβει όλους. Λοιπόν, επανάπησε και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, Ελληνόπουλο ήτανε. Στην Εθνική έπαιζε, νέο παλικάρι είναι, οικογένεια είχε, παιδί είχε, γυναίκα είχε. Πώς έφυγε τώρα τσάμπα. Αυτό θέλω να πω και καλό θα είναι η Εθνική να στείλει χαρτί στην UEFA, ξέρω πού θα τον στείλει, να μην γίνει το παιχνίδι με, με τους Άγγλους. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δικά μας, να φύγουμε από αυτό το πράγμα που μας στεναχωρεί όλους. Να πω ότι αύριο ο Ολυμπιακός